Πάμε βαβίδια. Γεια και χαρά στο σημερινό 13ο επεισόδιο της ειδικής σειράς «Γνωριμία με τα εργαλεία της Αγιουρβέδα». Θα μιλήσουμε για ένα πολύ χαρακτηριστικό εργαλείο και πολύ ιδιαίτερο βότανο στην αγιουρβεδική φαρμακολογία, το γκουντούτσι. Είμαι η Σοφία Παπαδοπούλου, χημικός ερευνήτρια Αγιουρβέδα και είμαστε εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα, όπου μαζί με την υπόλοιπη επιστημονική μας ομάδα μελετούμε την επιστήμη αυτή, το παραδοσιακό αυτό ολιστικό σύστημα υγείας των 5.000 χρόνων, απλά, πρακτικά, περασμένο μέσα από τα φίλτρα της δικής μας αρχαιολινικής παράδοσης, βρίσκοντας πρακτικές λύσεις φυσικού ευζήν και μακροζωίας εδώ στον τόπο μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και share και εγγραφή στο κανάλι μας, έτσι για να γίνετε η παρέα μας μεγαλύτερη και πιο διαδραστική. Το γκουντούτσι, λοιπόν, στην Αγιουρβέδα θεωρείται ένα ιερό βότανο. Στην μυθολογία και στην παράδοση αναφέρεται το ότι είναι αυτό που λένε, ανήκει στα λεγόμενα νέκταρ των θεών. Και μάλιστα υπάρχουν έτσι πολλές ιστορίες όπου θεωρητικά κάποιοι παίρναν αυτό το νέκταρ και επανερχόταν η ζωή τους. Αυτό ενδεικτικά για να τονιστεί το πόσο σημαντικό βότανο θεωρείται στην αγιουρβεδική βοτανολογία. Υπάρχουν πολλές αναφορές και πολλές μελέτες όσον αφορά τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης, γνωστές και στο ελληνικό κοινό. Το ότι η βερβερίνη περιέχεται μέσα στο γκουντούτσι αυξάνει περισσότερο όλες αυτές τις θετικές ιδιότητες. Θυμίζω, σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ότι οι ιδιότητες αυτές έχουν να κάνουν με την αναχέτηση της ανάπτυξης των όγκων στις καρκινικές καταστάσεις, με την αποφυγή μεταστάσεων, δηλαδή βοηθάει πολύ σε αυτές τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Επίσης, αναφορές όσον αφορά την θετική επίδραση στην χοληστερόλη, την θετική επίδρασή της όσον αφορά την απομάκρυνση των τοξινών από το λιπόδι ιστό και από διάφορα όργανα, έτσι και πολλές άλλες. Είναι λοιπόν, τονίζουμε αυτό, το ότι είναι σημαντικό το ότι περιέρχεται βερβερίνη με επίσης άλλα συστατικά και βιοκαταλύτες που κάνουν τη δράση αυτής της καταθέσης ουσίας ακόμα πιο έντονη. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν, το γκουντούτσι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγιουρβεδικά βότανα, ρασαγιάνας, θεωρείται σύμφωνα με την αγιουρβεδική φαρμακολογία ιερό βότανο, νέκταρ των θεών, με έντονα ανασωρυθμιστικές ιδιότητες, ιδιότητες όσον αφορά το ρεοποιητικό, βοηθάει και στην απομάκρυνση των λύθων, έτσι, ιδιότητες όσον αφορά υπατοπροστατευτικές ιδιότητες, όσον αφορά το μυοσχελετικό, βοηθάει πάρα πολύ σε αρθρίτιδες και γενικά διαταραχές του μυοσχελετικού. Είμαι δε πολύ ικανοποιημένη, γιατί πρόσφατα παραλάβαμε το γκουντούτσι από την BIFA, την Biopharmaceutical Ayurveda, την διεθνούς φήμης αγιουρβεδική φαρμακευτική από το 1929, με πολύ ψηλά στάνταρ παραγωγής και είναι extract, το γκουντούτσι, το Indian δεινοσπόρια. Λοιπόν, βασικά συμπληρώσαμε πολύ αποτελεσματικά τα υπόλοιπα πρωτόκολλά μας. Συνδέεται πάρα πολύ ωραία με τα υπόλοιπα αγιουρβεδικά, έτσι όπως είναι το ασβαγκάντα, όπως είναι το αμαλάκι, το σιλαζίτ και άλλα. Περισσότερες πληροφορίες θα σας έχω στην περιγραφή παρακάτω. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Χαρά μας να μοιραζόμαστε εμπειρίες και εντυπώσεις εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδα. Και μην ξεχνάμε πως πέρα από τα βότανα, στην Αγιουρβέδα σημασία έχει το να μπορεί κανείς, αφού βρει τον αγιουρβεδικό του τύπο, να ζει μια ζωή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Θυμίζω το ότι εδώ στο σπίτι της Αγιουρβέδας να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δικό σας μοναδικό αγιουρβεδικό τύπο. Στο 210-36-32-350. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και share. Εγγραφή φυσικά στο κανάλι μας. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είμαστε.